Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριες και κύριοι βουλευτές, σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή για τον κόσμο της εργασίας και την κυβέρνησή μας, διότι σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της κορυφαίας δέσμευσης που αναλάβαμε απέναντι στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και δεν ήταν άλλη αυτή η δέσμευση από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, την αύξηση των μισθών των εργαζομένων. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων και η αύξηση των μισθών των μισθωτών όλης της χώρας αποτελεί την κεντρική πολιτική στόχευση αυτής της κυβέρνησης. Και την στόχευση αυτή την υπηρετούμε με δύο τρόπους. Πρώτον, με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα, που από τον Αύγουστο του 2018 είναι πλέον πραγματικότητα. Επιμείναμε στεναρά στην επαναφορά αυτή, ακριβώς διότι αποτελεί το βασικό μηχανισμό με τον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικούν και να πετυχαίνουν καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας. Και σήμερα αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς ήδη, λίγες μέρες μετά την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα που επέτυχε αυτή η κυβέρνηση, έχουμε ήδη επεκτείνει 7 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν περίπου 200.000 μισθωτούς σε όλη τη χώρα, πράγμα το οποίο συνεπάγεται άμεση αύξηση των μισθών για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στη χώρα. Ταυτόχρονα υλοποιούμε την κορυφαία δέσμευσή μας για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων και την ενίσχυση των μισθών τους μέσα από το βήμα που κάνουμε σήμερα με την επιτάχυνση της διαδικασίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο νέος ενιαίος αυξημένος κατώτατος μισθός θα θεσπιστεί από αυτή την κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2019. Ένας κατώτατος μισθός, ο οποίος περικόπηκε το 2012, με επιλογή της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε μία νύχτα, κατά 22% και κατά 32% για τους νέους. Ταυτόχρονα, με επιλογή της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, πάγωσαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα, απαγορεύοντας ουσιαστικά στην πράξη στους εργαζόμενους να διεκδικούν και να πετυχαίνουν καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας. Αυτές οι δύο κορυφαίες με δραματικές κοινωνικές συνέπειες επιλογές έγιναν τότε διότι ακριβώς υπηρετούσαν μια αντίληψη που έλεγε ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να επανέλθει στη χώρα μόνο στη βάση της συντριβής της εργασίας. Οι δύο αυτές ολέθριες κοινωνικές επιλογές, πέραν του ότι συρρίκνωσαν αυτονοήτως αυτόματα το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων μέσα σε μια νύχτα, ταυτόχρονα εκτείναξαν και την ανεργία στο δυσθεώρητο 27,9% που είδαμε περί τα μέσα του 2013. Στον αντίποδα αυτής της αντίληψης για την ανάπτυξη, η δική μας κυβέρνηση εξ αρχής είπε ότι η ανάπτυξη μπορεί να επανέλθει μόνο μέσα από την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης, τη θωράκιση των δικαιωμάτων της. Και αυτή την λογική, αυτό το σχέδιο, το υπηρετήσαμε και εντός του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Εντός του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής υπηρετήσαμε το στόχο αυτό, άλλοτε διαπραγματευόμενοι σκληρά για να διατηρήσουμε κεκτημένα δικαιώματα και άλλοτε για να θέσουμε κανόνες και να θωρακίσουμε δικαιώματα που δεν ήταν προστατευμένα στην πράξη. Θέτοντας κανόνες για την προστασία των εργαζομένων από τις εργολαβίες, για την τήρηση των ωραρίων, για την πληρωμή των υπερωριών, κανόνες για την καταβολή του μισθού, κανόνες για την αδήλωτη, την υποδηλωμένη, την απλήρωτη εργασία, κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις περιπτώσεις πτωχεύσεων των επιχειρήσεων. Το κάνουμε με ακόμη πιο εντατικό τρόπο, τώρα που μετά από την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα έχουμε πια και την πολιτική ελευθερία να ενεργούμε με μεγαλύτερη ένταση υπέρ της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας. Το κάνουμε μέσα από την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που ήδη, όπως επισήμανα στην αρχή, σημαίνει αυτόματη αύξηση μισθών για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στη χώρα μέσα από την επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το κάνουμε και σήμερα με αυτό το βήμα ενεργοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα μας οδηγήσει τον Ιανουάριο του 2019 στη θέσπιση ενός νέου, ενιαίου, ενισχυμένου, αυξημένου κατώτατου μισθού για όλους τους εργαζόμενους, χωρίς δυσμενείς ηλικιακές διακρίσεις, χωρίς ρατσιστικές ηλικιακές διακρίσεις, τις οποίες επίσης επιβλήθηκαν με επιλογή της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που θέσπισαν τον λεγόμενο υποκατώτατο μισθό, που σήμερα για λόγους τακτικής καταργούνται. Ο νέος λοιπόν ενιαίος αυξημένος κατώτατος μισθός θα θεσπιστεί από αυτή την κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2019. Η έξοδος από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής είναι ένα καθοριστικό σημείο ιστορικής σημασίας για τη χώρα και στόχος μας είναι να αποδεικνύουμε στην πράξη
ότι η επόμενη μέρα είναι καλύτερη για τον κόσμο της εργασίας. Με αυτό το μέλι μας συνεχίζουμε, προσιλωμένοι στην προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, αυτό το μέλημα θα αποδεικνύουμε καθημερινά στην πράξη ότι η έξοδος από το μνημόνιο δεν ήταν μια συμβολικής μόνο σημασίας ενέργεια, αλλά ήταν μια μετάβαση σε μια νέα περίοδο ανάκτησης δικαιωμάτων για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ.